Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Ισίδωρος κυνηγεί και ουρανό για να βρει την θετή μητέρα της έγγονής του. Θέλει να φτάσει στην αλήθεια με οποιοδήποτε κόστος, παρόλο που η Αντιγόνη τον προειδοποιεί και του ζητάει να μείνει μακριά από αυτή την ιστορία. Πατέρας και γιος ενώνουν τις δυνάμεις τους, για να εντοπίσουν αυτό το παιδί, που εγκατέλειψε πριν από χρόνια η Αντιγόνη. Οι έρευνες ξεκινούν και ο detective του Μάνου σπέβδει στην Αθήνα. Πολύ σύντομα ο Ισίδωρος θα δεχτεί ένα τηλεφώνημα. Η θετή μητέρα της έγγονής του εντοπίστηκε και το μόνο που μένει, είναι να πραγματοποιηθεί ένα ραντεβού. Στο μεταξύ ο Μάνος ξεκαθαρίζει στην αδερφή του πως ο πατέρας του την πέταξε έξω από την περιουσία. Εκείνη εξοργισμένη από τη στάση τους, φωνάζει πως δεν την ενδιαφέρουν τα λεφτά. Το μόνο που θέλει είναι να μη σκαλίζουν άλλο το παρελθόν της και να μην έρθουν ποτέ σε επαφή με το παιδί της. Βέβαια είναι πολύ αργά. Ο Ισίδωρος έχει ήδη μιλήσει με την θετή μητέρα και ετοιμάζει τις βαλίτσες του, θέλει να την συναντήσει, να την ρωτήσει για τη διαδικασία της παράνομης αυτής υιοθεσίας, καθώς και να της επιβάλλει να εξετάσουν το γεγονός αυτό από την αρχή, δικαστικά. Ένας νέος πόλεμος ξεκινάει στους Βρετακούς. Ποιος θα καταφέρει να διατηρήσει την ψυχραιμία του? Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.